Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 24 Νοεμβρίου, δεν έχουμε σήμερα. Ναι. 24 Νοεμβρίου 2020. Το θέμα μας είναι πολύ ενδιαφέρον και μας έχει απασχολήσει ξανά στο κανάλι, αλλά ποτέ δεν πάβει να είναι επίκαιρο. Μια φίλη έστειλε το ακόλουθο. Γεια σου Θέκλα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Βασικά το ξέρω πως είσαι γιατί σε βλέπω. Ευχαριστώ. Διαβάζω το βιβλίο σου «Ψυχολογικός πόλεμος». Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα πέρασες όταν ήσουν παιδί. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ πως ο πατέρας σου ήταν έτσι. Φαίνεται και λες πως συγχώρεσες τους γονείς σου. Πώς συγχωρούμε όμως τους γονείς μας μετά από τους γονείς μας όταν μας έχουν κάνει μεγάλο κακό και μπορεί μετά από χρόνια να μας ζητάνε συγγνώμη, όμως εμάς αυτό δεν μας αρκεί και συνεχίζουμε να είμαστε θυμωμένοι μαζί τους. Είναι απαραίτητο να τους συγχωρήσουμε? Αν θέλεις και αν έχεις το χρόνο και πιστεύεις πως αφορά και άλλους, μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτό. Και επέλεξα να μιλήσουμε μαζί με την Αριστονίκη μας, επειδή είναι και ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή μαζί, αν θυμάσαι, Αριστονίκη, τη δύναμη της συγχώρεσης. Δικό σου, φιλενάδα. Ναι. Πολλές φορές μπερδεύουμε την έννοια της συγχώρεσης, όπως την κατανοεί η επιστήμη της ψυχολογίας και όπως την κατανοεί ενδεχομένως οι διάφορες θρησκείες. Ιδιαίτερα όσοι άνθρωποι έχουν θρησκευτικές καταβολές βαθιές, είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούν γύρω από το τι σημαίνει «συν» και «χωρώ». Και αυτό να έχει επιπτώσεις στη ζωή τους. Από τη σκοπιά λοιπόν της επιστήμης, θεωρώ ότι το να συγχωρήσω κάποιον σημαίνει ότι έχω χωνέψει αυτό που έγινε, έχω κατανοήσει τη ζημιά ενδεχομένως που μπορεί να προκλήθει από αυτό που έχει γίνει, ωστόσο δεν σημαίνει ότι είμαι αναγκασμένος απαραίτητος αυτόν τον άνθρωπο να τον έχω στη ζωή μου επειδή τον έχω συγχωρήσει. Δηλαδή, το να έχω συγχωρήσει κάποιον, όλα θα ήταν όπως πριν. Γιατί το να είναι όλα όπως πριν έχει το νόημα να έχει προσπαθήσει και η άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν κανείς προξενεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιον, θα πρέπει και ο ίδιος αυτός που έχει προξενήσει τη ζημιά να θέλει πάρα πολύ να ζητήσει, να επανορθώσει και να ζητήσει έτσι με πολύ θέρμη το να σταματήσει να πάψει το κακό που έκανε στον άλλον. Και θεωρώ ότι έχει τρεις προεκτάσεις στο θέμα. Το πρώτο είναι ότι κατανοώ ότι έχω κάνει κακό στον άλλον και ζητώ φυσικά να με συγχωρήσει. Δεύτερον, προσπαθώ να επανορθώσω για αυτό που του έχω κάνει. Και τρίτον, το δείχνω καθημερινά με πράξεις και προσπαθώ να ξαναδιεκδικήσω την εμπιστοσύνη του. Αν αυτά τα τρία πράγματα δεν υπάρχουν, τότε για μένα η έννοια της συγγνώμης είναι κενή. Πολλές φορές άνθρωποι λένε συγγνώμη για να τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι όντως έχουν κάνει ζημιά και να συνειδητοποιούν τη ζημιά που έχουν κάνει. Και εδώ έρχεται το στοιχείο της πνευματικότητας. Εάν κάποιος άνθρωπος είναι πνευματικός άνθρωπος ή αν είναι επιφανειακός άνθρωπος και εγωκεντρικός άνθρωπος. Οι εγωκεντρικοί άνθρωποι σκέφτονται τον εαυτό τους. Πώς εγώ θα νιώσω καλύτερα? Εάν το παιδί μου δεν μου μιλάει, για παράδειγμα, εγώ δεν νιώθω καλά. Νιώθω άσχημα ότι το παιδί μου με απορρίπτει ως γονέα. Οπότε με εγωκεντρικό κίνητρο ζητάω συγγνώμη προκειμένου το παιδί μου να ξεκινήσει ξανά να έχει σχέση μαζί μου και εγώ να μην νιώθω ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Αυτή η συγγνώμη δεν είναι ειλικρινή συγγνώμη. Αυτή η συγγνώμη είναι εγωκεντρική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι λέξεις έχουν νοήματα τα οποία ο καθένας τα ερμηνεύει κατά το δοκούν. Δηλαδή, αν κάποιος λέει συγγνώμη για αυτό που σου έκανα, δεν σημαίνει απαραίτητα πως όντως έχει καταλάβει τι σου έχει κάνει, έχει συνειδητοποιήσει τη ζημιά που σου έχει προκαλέσει, έστω για
να τους ξεπληρώνεται αυτό που έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή το ερώτημα της φίλης ήρθε προσωπικό προς εμένα, θέλω να πω λίγα πράγματα για τους δικούς μου γονείς. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», κυκλοφόρησε 24 Οκτωβρίου του 2019, στο πρώτο κεφάλαιο θα έχετε διαβάσει κάποια στοιχεία για την παιδική μου ηλικία, τα οποία κάποιους έχουν σοκάρει, όπως και την συγκεκριμένη φίλη που έστειλε το mail. Εκείνο που όμως διαφαίνεται και από το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», αλλά και από το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», αλλά και από το «Να μείνω ή να φύγω», τα άλλα δύο προηγούμενα βιβλία μου που κυκλοφόρησαν σε εκδόσεις ψυχογιός, εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι ως οικογένεια έχουμε μια πνευματική δυναμική, οι γονείς μου, ο αδερφός μου και εγώ. Όταν λέω πνευματική δυναμική, εννοώ ότι έχουμε γεννηθεί σε μια οικογένεια στην οποία υπάρχει πνευματικότητα. Η πνευματικότητα ως προσωπικός αγώνας για καλυτέρευση της ψυχής μας και σωτηρία της ψυχής μας. Οι γονείς μου είναι και οι δύο θρήσκοι και ο πατέρας μου είναι ιερέας, όπως γνωρίζετε, και προσεγγίζουν την πνευματικότητα μέσα από τη θρησκευτικότητα. Δεν πάβουν όμως να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δηλαδή, για μένα έπαιξε ουσιώδη ρόλο στο να μπορέσω να συγχωρέσω τους γονείς μου και έπαιξε και ουσιώδη ρόλο στο να συγχωρέσουν οι γονείς μου εμένα, γιατί και εγώ ως νεαρή ενήλικας ήμουν εξαιρετικά αντιδραστική προς τους γονείς μου και κάποιες φορές υπήρξα τοξική προς αυτούς. Και όταν κάναμε το βίντεο για το πώς αντιμετωπίζω τα τοξικά ενήλικα παιδιά, εκεί έβαλα λίγο τη θέση μου στα παπούτσια της μάνας μου για το πόσο τοξικό ενήλικο παιδί υπήρξα, ξέρω εγώ, από τα 23 μου μέχρι τα 30 μου. Δηλαδή ήταν μια περίοδος η οποία ήταν κακοποιητική και από τη δική μου πλευρά προς τους γονείς μου. Αυτό δεν το περιγράφω ίσως μέσα στο βιβλίο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν έχω αναφέρει κάτι γι' αυτό. Αλλά χρειάστηκε και οι δύο πλευρές να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον και χρειάστηκε και οι δύο να νιώσουμε συντριβή για τη ζημιά που άθελά μας προφανώς, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω σε καμία περίπτωση ούτε ότι ο πατέρας μου, ούτε ότι η μητέρα μου, ή ο αδερφός μου ή εγώ είχαμε συνειδητά σκοπό να βλάψουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό μπόρεσα να συγχωρέσω κάποια πράγματα και γι' αυτό μπόρεσαν οι γονείς μου να συγχωρέσουν κάποια πράγματα, λόγω του ότι προσπαθούμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Πέραν τούτου όμως, θα έχετε παρατηρήσει ότι και όταν ζούσα στην Κύπρο, ζούσα πολύ μακριά από τους γονείς μου και τώρα έχω επιλέξει αυτή την περίοδο να ζω σε μια χώρα στο εξωτερικό που είναι αρκετά μακριά από την Κύπρο. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει πως δεν αγαπάω τους γονείς μου ή δεν θέλω να είμαι σε επαφή μαζί τους. Μιλούμε τακτικά με βιντεοκλήση, τηλέφωνα κτλ. Όμως δεν νιώθω υποχρεωμένη να ζω μαζί τους ή να είμαι στον ίδιο χώρο μαζί τους επειδή τους έχω συγχωρέσει για τα λάθη του παρελθόντος και επειδή με έχουν συγχωρέσει για τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πω, γιατί σε ένα πρόσφατο βίντεο που είχαμε κάνει για το πένθος, μία φίλη του καναλιού μπήκε μέσα και μου έγραψε το που είχα την απώλεια που είχα την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει: Θέκλα μου, μήπως πρέπει να είσαι πιο κοντά στους γονείς σου, μήπως πρέπει να ζεις πιο κοντά στους γονείς σου για να τους χαίρεσαι όσο είναι ζωντανή κλπ. Και της απάντησα ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε κολλητοί με τους γονείς μας ή να ζούμε στο ίδιο σπίτι ή να ζούμε στο ίδιο κτίριο ή να ζούμε στην ίδια πόλη για να είμαστε αγαπημένοι μαζί τους. Και ο καθένας έχει τόση ποσότητα σχέσης με τους γονείς του όσοι αντέχει. Δηλαδή ακόμη και μετά από τα συγχωροχάρτια, τα συγχωρητικά, μπορεί να μην μπορούμε να ζούμε πολύ μαζί, να είμαστε πολύ καιρό μαζί με έναν από τους γονείς μας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή η συγχώρηση, όπως είπες και εσύ, με τη θρησκευτική έννοια, τη θρησκόληπτη έννοια, είναι κάτι πολύ παθητικό. Είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ τη συγγνώμη, τη δέχομαι γιατί έτσι είναι το σωστό. Ενώ η ενεργητική συγχώρεση, δηλαδή το έρχομαι σε ένα κοινό χώρο συνεννόησης θήτης και θύμα, θύμα και θήτης, γιατί παίζουμε και δύο τους δύο ρόλους, ειδικά όταν ενηλικιωθούμε και μετά, και με πνευματικότητα προσεγγίζουμε τις όποιες διαφορές μας, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και θυμάστε και το ποίημά μου που ξεκίνησα, το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Το έχουμε κάνει. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει στην ιστοσελίδα του ψυχογείου, να ψάξει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Οι πρώτες 30 σελίδες είναι ο δωρεάν στο διαδίκτυο για να τις διαβάσετε και μπορείτε να διαβάσετε το ποίημα με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο, που ίσως απαντάει και λίγο το ερώτημα. Ναι. Θες να πεις κάτι άλλο, φίλε, να δω. Είναι πολύ σημαντικό άρα να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συγχωρούμε χωρίς να σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι όπως πριν. Έχουμε δικαίωμα να πούμε στον άλλον: σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, θέλω να είσαι καλά.
δεν έχω θυμό για σένα, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα για σένα, αλλά δεν μπορώ, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα, δεν νιώθω καλά να περνάμε χρόνο μαζί. Και αυτό που τέλος πάντων μου έδωσε να καταλάβω από τα γεγονότα που έχουν γίνει, με έκανε να αισθάνομαι ότι είναι καλύτερα να είμαι μακριά. Είναι δικαίωμά μας αυτό να το κάνουμε. Η συγχώρεση δεν πάει μαζί με το ότι όλα είναι σαν να μην έγινε και τίποτα. Και ερχόμαστε και στο κομμάτι που έχουμε συζητήσει ξανά στο κανάλι για ένα γονιό που ήδη έχει φύγει, που ακόμη μας πονάνε τα λάθη του, οι ελλείψεις του, όσα άθελα μας έχει κάνει, χωρίς γνώση. Τι έχεις να πεις γι' αυτό εσύ, γιατί έχεις και προσωπική εμπειρία. Η μαμά της Αριστονίκης έφυγε το 2014, το Μάιο νομίζω, δεν είναι, το Μάιο του 2014. Το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. 14 Φεβρουαρίου. Ναι. Ακριβώς, ναι. Είχε φάγει 14 Φεβρουαρίου του 2014 η μαμά της Αριστονίκης και όταν είχε φύγει ήταν στα τελευταία στάδια της κλίνησης κατά πλάκας, οπότε δεν μπορούσατε να μιλήσετε. Θυμάσαι, είχα έρθει και εγώ στην εντατική και μιλήσαμε μαζί της για λίγο. Πώς νιώθεις εσύ για αυτό το κομμάτι του γονιού που φεύγει και ίσως υπάρχουν και ατέλειωτα συναισθηματικά πράγματα? Γιατί η μαμά σου είχε φύγει πολύ καιρό πρωτού φύγει, δεν είχε χάσει την ομιλία. Η βιωματική μου εμπειρία με αυτόν, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολη, ακριβώς γιατί δεν μπορούσα να λύσω τα ερωτηματικά που κατέκλυζαν το μυαλό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γύρω από το πώς, γύρω από τη μεταξύ μας σχέση. Δεν μπόρεσα να τα λύσω. Και πάντα όταν φεύγει ο γονιός, φεύγει και η τελευταία ελπίδα του παιδιού ότι με έναν μαγικό τρόπο, με ένα θαύμα, μπορεί όλα να γίνουν διαφορετικά και το όνειρο που έχει για το ότι ένας γονιός που είναι άρρωστος μπορεί να ξαναγίνει καλά, έπαψε να υπάρχει. Οπότε έχεις μαζί με το θρήνον που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί η μητέρα μου τουλάχιστον, δεν σημαίνω ότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους μας κρίση καταπλάκωσης, αλλά τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση να νιώθω ότι κάθε μέρα επέθαινε. Κάποιο δικό της κομμάτι επέθαινε κάθε μέρα. Και αυτό γινόταν επί 25 συναπτά έτη. Κάθε μέρα ήταν αυτό το πράγμα. Και όλα, αυτή η φράση του... αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα ή όλα θα πάνε καλά, στη δική της περίπτωση δεν γινόταν ποτέ. Οπότε ήταν ένας πολύ μεγάλος μακροχρόνιος θρήνος, ο οποίος δεν μπορούσε να τελειώσει. Και τελείωσε εκείνη τη μέρα, μαζί με τις προσδοκίες τις δικές μου, για το ότι τα πράγματα θα σταματούσαν να γίνονται έτσι και κάτι θαυμαστών, κάτι μαγικών, θα τα έπαιρνε σε μια διαφορετική διάσταση. Και ήταν δύσκολο. Αλλά έχω να πω ότι μαζί με το θάνατο της μητέρας μου έφυγε και ένα μεγάλο κομμάτι του θυμού μου που είχα απέναντι της ως προς το ότι δεν μπορούσε να είναι η μητέρα μου ακριβώς γιατί δεν της επέτρεψε την κατάσταση υγείας. Γιατί ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι αυτή η γυναίκα ταλαιπωρείται τόσο πολύ που θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να θέλω όλα αυτά και ότι πρέπει να την απελευθερώσω. Και πρέπει να απελευθερώσω και το θυμό που αισθάνομαι μαζί της γιατί κάνει κακό και σε μένα. Και μαζί με το θάνατό της έφυγαν και όλα τα άσχημα που έχει κάνει. Δηλαδή μπόρεσα πιο εύκολα να τη συγχωρήσω για τις προσδοκίες που είχα και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτές. Πιστεύω λοιπόν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και φυσικά όχι σε όλες και δεν γενικεύω όταν φεύγει ο γονιός που έχουμε τέτοια άλλη τα θέματα μεταξύ μας λόγω διαφόρων καταστάσεων διευκολύνει την συγχώρεση και διευκολύνει την κατάλυση του θυμού και φυσικά με πολλή ψυχοθεραπεία γιατί
το έχουμε μπει και στα σεμινάρια μας, Θέκλα μου, ότι το να μπορείς να μιλάς χωρίς να διακόπτεται η φωνή σου, χωρίς να σε πνιγούν τα δάκρυά σου, χωρίς να σύγκορμα να ταρακουνιέται όλο σου το σύστημα, σημαίνει ότι το θέμα είναι λυμένο και το θέμα έχει, το έχεις έτσι δει ψυχοθεραπευτικά. Και είναι πάρα πολύ λυτρωτικό να το έχεις δει. Και εγώ τη μητέρα μου τη σκέφτομαι ως μια γυναίκα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και ό,τι μπορούσε να έκανε. Δεν μπορώ να τις καταλογίσω πια το οτιδήποτε. Αλλά εκείνες τις μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ήταν, ήταν ένα περιπεπλεγμένο θρήνος, ο οποίος είχε πολλές προσδοκίες πεθαμένες που έπρεπε να τις δει και έπρεπε να τις αναμοχλεύσει μαζί με κάτι μαγικές σκέψεις παιδικές που με βοήθησαν να καταλάβω πως σκέφτονται και πολλά παιδιά ότι αυτό που ζω δεν είναι αληθινό, ότι κάτι μαγικό θα γίνει και τα λοιπά, όλα αυτά. Και πραγματικά βλέπεις ότι είναι το τελευταίο πράγμα που φεύγει από τον άνθρωπο η ελπίδα. Είναι το τελευταίο πράγμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα. Εσύ νιώθεις ότι έχεις συγχωρήσει τη μαμά σου μετά που έφυγε, δηλαδή? Ναι, την έχω συγχωρέσει ως προς το κομμάτι του ότι δεν ήταν, ποτέ, δεν ήταν η μητέρα μου για πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν της επέτρεπε η ασθένεια να είναι η μητέρα μου. Και είναι ένα αποτυπωμένο παιδί λόγω της κατάστασης. Μιλώ για κάτι διαφορετικό. Μιλώ για την εικονιοποίηση που είπες της, ότι η μητέρα σου δεν μπορούσε πλέον να είναι λειτουργική και ανέλαβες εσύ τις ευθύνες των μικρότερων αδερφιών σου και μας έχεις περιγράψει και στην εκπομπή μια φορά έναν έτσι πολύ τρομακτικό περιστατικό με την πυρκαγιά που έγινε στο σπίτι μου, ένιωθες υπεύθυνη κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα, Αριστονίκη. Ευχαριστούμε. Νομίζω από τη στιγμή που μπορείς εσύ να συγχωρέσεις, μπορούμε όλοι να συγχωρέσουμε. Και το δικό σου το παράδειγμα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο δύσκολο από το δικό μου. Με την έννοια του ότι η μαμά σου δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Άρα δεν είχες απέναντι σου έναν άνθρωπο να ανοίξει το στόμα του, να το πει το συγγνώμη, να απαντήσει τα ερωτήματα σου, όπως είπες, να έχει ένα παρεδώσε μαζί σου. Ενώ εγώ από την άλλη είχα πολύ πιο εύκολη κατάσταση, γιατί οι γονείς μου είναι άνθρωποι ομιλητικοί και επικοινωνιακοί. Άρα, από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις εσύ, μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Είναι ένας προσωπικός αγώνας. Και βασικά, αν χτυπήσεις το εγώ σου κάτω και το μαλακώσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις. Αλλά στα πλαίσια της αυτοφροντίδας. Δηλαδή, τίποτε εξαναγκαστικά. Και κάποιος που δεν αισθάνεται, δεν είναι έτοιμος ακόμη να συγχωρήσει, δεν τον επικρίνουμε, δεν τον κρίνουμε, του κάνουμε μια μεγάλη αγαπητική αγκαλιά και του επιτρέπουμε να έχει το δικαίωμα να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι ότου αισθανθεί και αυτός έτοιμος να το κάνει. Εγώ πήρα ίσως 10 χρόνια. 10 χρόνια ήταν από τα 26 μου που διέκοψα τρόπον την άσχη τη σχέση με τους γονείς όπως την είχα προηγουμένως, μέχρι τα 36-37 μου χρόνια επανορθώθηκε η σχέση. Δηλαδή πήρε μια δεκαετία συνεχών προστριβών και πολλού θυμού από εμένα. Και πολλές φορές είχα πει δεν θα τους ξαναμιλήσω, δεν κάμε τη μάνα μου, δεν θέλω να έχω επαφές, δεν θέλω. Αλλά στο τέλος κατέληξε έτσι, χωρίς να σημαίνει όμως ότι, ότι όλοι πρέπει να καταλήξουν σε αυτό και ότι όλοι πρέπει να γίνουν, να τα βρούνε. Πρέπει να υπάρχει κάτι για να βρεις, για να τα βρεις. Είναι έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Στέλνω μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλα τα γονιοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που δυστυχώς δεν έχουν ενήλικες γονείς απέναντί τους που να μπορούν να αντιληφθούν τα λάθη τους, να ζητήσουν συγγνώμη και να μπορούν να επανορθώσουν πνευματικά τις ζημιές που παθαίνουμε όλοι μας μεγαλώνοντας. Καλή συνέχεια σε όλους, φιλιά.